Καλησπέρα παιδιά, τάς εδώ και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο σχολιασμού. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο σχολιασμού θα είναι και βίντεο σχολιασμού, αλλά και θα μάθουμε το πώς να γίνουμε διάσημοι στο ίντερνετ ή στο YouTube, πώς λέγεται, τέλος πάντων. Θα μάθουμε πώς να γίνουμε διάσημοι, γιατί όλοι θέλουμε να γίνουμε διάσημοι. Οπότε πάμε να δούμε σε αυτό το βίντεο πώς θα γίνουμε διάσημοι, γιατί πρέπει να είμαστε διάσημοι. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Το βίντεο είναι από τον Alex Lighting, κάπως έτσι, δεν τον ξέρω καν, το βρήκα από άλλους YouTuber που τον σχολιάζαν. Επίσης να πω, 720p, οκ, εντάξει. Επίσης παιδιά, τη φάση, σε κάποια βίντεο, όταν πει όταν είναι 720p, είναι μια χαρά το βίντεο. Σε άλλο σε σκατά. Δηλαδή, κοιτάξτε, 720p είναι ό,τι χειρότερο. Όχι, και τα βίντεο μου είναι 720p. Δεν σχολιάζω ότι είναι λίγη ποιότητα. Σχολιάζω ότι σε κάποιους 720p είναι πολύ καλό το βίντεο. Σε άλλο, φίλε, 720p είναι... Λες και βάζεις 100 τέτοια. Πόσο είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να μην υπολογώ, πάμε στο βίντεο. Για σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς μπορείτε να γίνετε διάσημοι διαδικτυακά και τι ωφέλη μπορεί να έχετε από αυτό στη ζωή σας την καθημερινή. Όπως σας είπα και στο intro, θα δούμε από τον Alex Χαζοβιόλη το πώς να γίνουμε διάσημοι διαδικτυακά, λέει. Λοιπόν, η συνταγή αυτή είναι δοκιμασμένη πάνω μου και όπως ξέρετε για μένα παραμιλάει όλο το ελληνικό ίντερνετ. Που παραμιλάει όλος ο κόσμος για σένα, για δούμε λίγο τους subs, 6.000, οκ. Okay. Εντάξει μαλάκες, κοιτάξτε hate που έχει φάει, 2.000 views, ναι, και 41, πόρ μαλάκα, τι hate έχει φάει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά χαίρομαι που δεν το έχει κατεβάσει το βίντεο, τα σχόλια είναι ενεργά, ναι είναι ενεργά. Ναι, σε αυτό... Του δίνω respect, μπράβο που δεν έχει, παρόλο όλο το hate που έχει φάει, γιατί το σχολιάσουν χιλιάδες YouTubers, ναι, τέλος πάντων, το έχουν σχολιάσει χιλιάδες άτομα, μπράβο του που δεν έχει κατεβάσει το βίντεο και να πει άστο στην άκρη. Επίσης να πω ότι το βίντεο έχει βγει το 2013, οκ. Okay. Λοιπόν, μην υπολογώ, πάμε να ότι παραμιλούσε και το διεθνές ίντερνετ, επί εποχές... Το διεθνές ίντερνετ. MySpace, τώρα πλέον όχι, αλλά θα επιστρέψω και εκεί γιατί έχω φτιάξει Tumblr και σκοπεύω να... Γιατί είναι το Tumblr. Εντάξει, οκ, okay, παίζει να ακουστώ λίγο ηλίθιος. Αλλά είναι κάποια εφαρμογή το Tumblr ή εννοεί Tumblr. Προσωπικά το Tumblr που λέει δεν το ξέρω. Αν εννοεί το Tumblr τη συσκευή, οκ. Okay. Να γίνω διάσημο στο Tumblr. Μπορεί και να μην τα καταφέρω ποτέ, αλλά είναι ωραίο να βάζεις στόχους στη ζωή σου. Πρώτο. Καλά, σε αυτό θα συμφωνήσω, ωραίο να βάζεις στόχους, μπράβο. Και ακόμα καλύτερα αν τους πετυχαίνεις στόχους μιας... Για να γίνεις διάσημος, πρέπει να έχεις ωραία φάτσα. Πω! Τι μαλακής πετάει. Οκ. Okay. Βασικά δεν παίζει ρόλο, αλλά κάπως ένα πολύ μικρό τέτοιο που... Παίζει ρόλο κάπως. Είναι ας πούμε ότι αν έχεις μια απέζια φάτσα που δεν βλέπετε, προσωπικά έβλεπα ένα YouTuber τον οποίον μου άρεσε τα βίντεο που έκανε, αλλά δεν μου άρεσε η φάτσα του. Οπότε δεν τον έβλεπα. Οκ, βοηθάει λίγο. Ας πούμε, δεν βοηθάει full, αλλά πιστεύω ότι μάλλον καταλαβαίνει το τι λέω. Ας πούμε να μην έχεις μια πολύ σπαστικιά φάτσα. Ή ας πούμε να έχεις μια σπαστικιά φάτσα, κοίταξε μπορεί να είναι για τα γούστα του καθένα, ας πούμε για μένα μπορεί η φάτσα σου να είναι τέλεια. Για τον διπλανό η φάτσα σου είναι για τον πουτς. Οπότε, ναι, δεν... Άμα δεν έχεις ωραία φάτσα, πρέπει τουλάχιστον να μάθεις να ντύνεσαι. Αν δεν ξέρεις να ντύνεσαι, μπορείς να κοιτάξεις lookbook και tumblers και να δεις τι που... Πω!
πουλάει αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο λοιπόν πουλάει το swag και γι' αυτό όπως βλέπετε φοράω μπέι καπέλο, χωρίς να ξέρω τι συμβολίζει, γιατί δεν με ενδιαφέρει ακριβώς αυτό. Με ενδιαφέρει απλά να το βλέπουν 14χρονα και 15χρονα παιδιά στο ίντερνετ και να με τοξάζουν χωρίς ακριβώς να έχουν λόγο. Αυτό είναι το όνειρό σου. Να κάθονται τα δίχρονα και να σε θαυμάζουν. Okay. Το κάνουν αυτό. Τέλειο. Κανόνας δεύτερο. Ή ακόμα και να μην βγαίνετε, πρέπει να δείχνετε ότι περνάτε τέλεια. Τέλεια. Ότι η ζωή σας είναι πολύ αξιοζήλευτη. Εγώ, ας πούμε, Κυριακή βράδυ. Εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητα για να γίνεις διάσημος. Απλά, ας πούμε, αν έχει κάποιους άτομα που σε φάση σου λένε «Α, δεν έχεις πλήρους, είσαι τίποτα ή κάτι». Ναι, καλό είναι να δείχνεις ότι περνάς ωραία για να μην νομίζουν οι άλλοι που σου λένε ότι «Α, δεν περνάς καλά, δεν έχεις φίλους» και τέτοια. Καλό είναι να δείχνεις ότι περνάς ωραία γενικώς. Γιατί να δείχνεις ότι περνάς χάλια. Οπότε, ναι. Αλλά αυτό δεν στέκει με το να γίνεις διάσημος. Δηλαδή, με το να δείχνεις ότι περνάς τέλεια, δεν θα γίνεις διάσημος. Δηλαδή, απλά δεν θα έχεις ηλίθια άτομα να σου λένε ότι η ζωή σου είναι τίποτα. Δεν έχω τι να κάνω, κάθομαι σπίτι, αλλά περνάω τόσο υπέροχα, επειδή έχω μαζί μου τη φίλη Absolute. Περνάω υπέροχα. Καταρχήν, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Βότκα. Ναι, οκ. Υπέροχα. Δεν μου χρειάζεται κανένας. Κανόνας νούμερο 3. Κάνε extreme πράγματα. Χωρίς λόγο. Να μην ξέρεις γιατί το έκανες. Βάψε κόκκινα τα μαλλιά σου. Τέλειο. Όχι, γιατί να βάψω τα μαλλιά μου κόκκινα? Χωρίς λόγο. Γιατί χωρίς λόγο, ρε φίλε, γιατί, πες μου λόγο, να κάθομαι και να βάφω τα μαλλιά μου. Γιατί? Τα μπλε. Και την επομένη κάνω τα μοβ. Και μετά θα σε φωνάζω, πού είσαι, καρναβάλι? Καρναβάλι, τι λέει, ρε τρελέ. Κανόνας νούμερο 4. Φτιάξε προφίλ σε ό,τι ιντερνετικό υπάρχει. Facebook, Twitter. Εντάξει, αυτό στέκει κάπως. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί, αν έχεις παντού σελίδες σε όλα τα ιντερνετικές βλακίες, okay, έχεις περισσότερες πιθανότητες να σε μάθει περισσότερος κόσμος. Ναι. YouTube, Instagram, Vine, Tumblr, τα πάντα. Δηλαδή, αυτά που λέει, τι είναι, εγώ ξέρω σε φάση, ξέρω Instagram, ξέρω TikTok, ξέρω Facebook, ξέρω... πώς το λένε το άλλο, ξέρω κανένα... πώς τα λένε, περίμενε. Καλαβαριά με τα σκεφτώ όλα. Απλά τι είναι όλα αυτά. Vine και... Πρέπει να έχεις προφίλ παντού και να ασχολείσαι με όλα. Άμα δεν ασχολείσαι με κάτι από αυτά, συγγνώμη κουκλίτσα μου, δεν έχεις μέλλον. Ναι. Πω πάλι καλά που είδα αυτό το βίντεο, γιατί τώρα μου λύνονται αρκετές απορίες. Είναι ένα άτομο που συνέχεια λέει, συγγνώμη κουκλίτσα μου, και λέω, ορίστε, από εδώ τι πήρε την ατάκα. Ο επόμενος κανόνας είναι πάρα πολύ σημαντικός, πρέπει να το θυμάστε. Φοβάμαι. Πρέπει να μην απαντάς ποτέ στα σοβαρά. Πρέπει να μην μπαίνεις τι. Πάω να αυτοκτονήσω, παιδιά, έφυγα. Σημαντικό. Αυτό είναι ναι, okay. Άμα το θεωρείς σημαντικό, okay. Καλό είναι να κάνεις την πλάκα σου, δηλαδή να είσαι λίγο πλακατζής. Εντάξει, αυτό πρέπει να το έχεις κιόλας. Αλλά δεν είναι να μην απάντας ποτέ στα σοβαρά. Φυσικά να κάνεις την πλάκα σου όταν πρέπει να κάνεις πλάκα. Να κάνεις την πλάκα σου, αλλά όχι, σε κάποια θέματα πρέπει να τα παίρνεις σοβαρά. Τίποτα στα σοβαρά και πρέπει να περιφέρεσαι λες και είσαι το κέντρο του σύμπαντος. Ρε παιδιά, πού τον βρήκαμε αυτόν? Δεν ξέρω, τα πιστεύει αυτά που λέει, τα πιστεύει. Καλό παράδειγμα γι' αυτό είναι τα ανώνυμα στο Tumblr, στα οποία πρέπει να απαντάς ειρωνικά. Όταν σου λένε είσαι διάσημος, πρέπει να λες, όχι μωρέ, σιγά, έχω 25.000 followers. Τι 25, ρε, 6, γιατί να πεις ότι έχεις παραπάνω και να μου θα είχα μια ωραία μέρα σήμερα. Follower, δεν με ξέρει κανένας. Εντάξει, σιγά μωρέ, τι... Τίποτα, απλά έχω 50.000 ανώνυμα το δευτερόλεπτο. Επειδή κάποιοι λίγοι συγκεκριμένοι άνθρωποι ασχολούνται με τη ζωή μου. Επόμενος κανόνας. Κανένας δεν ασχολείται με την πουστό. Λοιπόν,
Δεν θα κάτσω να δω άλλο γιατί παιδιά έχω γυρίσει ένα μισάωρο βίντεο και έχω δει μόνο 4 λεπτά. Έχω πορεία να δω τι στο πούτσο θα ανεβάσω. Οπότε σας κλείνω να πάω να φάω κιόλας, είναι 3 το μεσημέρι και θα τα πούμε. Όπα, όπα, όπα. Ξέχασα κάνω το outro. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα comment και γράψτε μου παιδιά. Θέλω να μου γράψει συνέχεια στα comment. Θέλω να μου λέτε τι σας άρεσε το βίντεο με όμορφο τρόπο, τι δεν σας άρεσε. Να κάνω μια κουβεντούλα, να μου λέτε διάφορα πράγματα, τι μπορώ να αλλάξω, τι σας άρεσε φυσικά. Μην τα βλέπω μόνο από τα στατιστικά. Να βλέπω και να μου λέτε και εσείς τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα comment και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye. We are reaching for the stars, but we're made